Αγαπητέ Μιχάλη, είμαστε εδώ στο workspace της Louvana Records. Είναι το podcast Cyscene που ασχολούμαστε με την κυπριακή, όχι μόνο μουσική σκηνή, αλλά καλλιτεχνική σκηνή γενικότερα. Ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση μου να κάνουμε τον το podcast. Μία αφορμή βέβαια είναι και το γεγονός ότι φέτος να είσαι μαζί μας για πρώτη φορά στο μουσικό χωριό Φέγγαρος, για το οποίο είμαστε πολλά χαρούμενοι. Να φέρεις τη δική σου τέχνη, να διδάξεις εκείνο που κάνεις. Από ό,τι ξέρω, τούτο το πράγμα κάνεις το και σε άλλες χώρες πλέον. Δηλαδή σίγουρα ξέρω ότι διδάσκεις πλέον και στην Ελλάδα, αν πάει στο μουσικό χωριό το καλοκαίρι. Διδάσκεις κάθε μήνα στην Ολλανδία, από ό,τι ξέρω, να μας τα πεις εσύ τούτα. Και ναι, με την αφορμή θέλω να, έτσι βασικά θέλω να μάθω παραπάνω πράγματα για το τι κάνεις και τις δικές σου απόψεις για τη μουσική και ειδικότερα της Κύπρου, ας πούμε, γιατί είναι ένας τομέας με τον οποίο ίσως εμείς είμαστε λίγο πιο μακριά που τον τομέα που ασχολείσαι εσύ, που είναι παραπάνω της παραδοσιακής μουσικής και της, αλλά και του σύγχρονη σκηνή τη παραδοσιακή μουσική, α το πούμε, αν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου και τιμή μου που έτσι συνομιλούμε για τα όμορφα θέματα που έθιξες. Πολλά ωραία αφορμή το μουσικό χωριό του Φέγγαρου για να ξεκινήσουμε έτσι να αλληλεπιδρούμε μουσικά και και σε ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω σε και τον Αντρέα που τότε που πρωτοξεκίνησε ο Φέγγαρος της πρώτης χρονιάς. Το 11. Είχαμε μια πρώτη μικρή συνεργασία, αν θυμούμε καλά. Παρουσιάσαμε κάτι μικρό έξω από την εκκλησία της Λόφου, αν θυμούμε καλά. Και έτσι ήταν μια πρώτη, έναν πρώτο φλερτ μουσικών, μια αλληλεπίδραση. Έτσι λίγο που μια μικρή απόσταση, γιατί ούτε εσείς γνωρίζετε μας ούτε εμείς ιδιαίτερα τη δουλειά που πρόκειται να εξελιχθεί. Εσύ τότε έρχεσαι που σπουδές ή κάτι, που το εξωτερικό. Το 11, σωστά. Ήταν το 13 νομίζω. 13. Ήταν το 13. Τρίτο, ο τρίτος Φέγγαρος νομίζω, και όσο ανοιχτήκαμε μέσα στο χωριό. Ή το 12, το 13. Και εγώ σήμερα ήταν το 11. Ήταν το 11. Το 11 είχα ξεκινήσει το μάστερ μου στην Ολλανδία, οπότε το 13 αποφοιτούσα. Σωστά, αποφοιτούσα. Ναι, στο φετινό μουσικό χωριό, στο Φέγγαρο, να παρουσιάσουμε μουσικές της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από το εργαστήρι μου που διάλεξα να εισηγηθώ. Ένα σχετικά ανοιχτό σεμινάριο. Ουσιαστικά, εμένα ενδιαφέρει με να μελετήσω τη μουσική την ίδια, παρά να συγκεντρωθώ στις τεχνικές ή στο ταξίμι. Ούλα τούτα να συμπεριληφθούν, αλλά για μένα είναι ένα στοίχημα της σύγχρονης εποχής το να μελετήσουμε τη μουσική. Δηλαδή, στην εποχή της εξειδίκευσης που ζούμε, ας πούμε, όλοι θέλουν να μάθουν τεχνική στο αριστερό χέρι, τεχνική στο δεξί. Μιλώντας για το βιολί. Για το βιολί. Ναι. Νομίζω πρέπει να συμπεριλάβουμε τα πάντα στη μουσική για να μάθουμε έναν ιδίωμα που μας ενδιαφέρει. Μπορείς να το αναλύσεις λίγο τούτο που εννοείς, τι εννοείς τα πάντα, ας πούμε. Να σου το πω και έτσι λίγο πιο ανοιχτά, να γνωριστούμε και μεταξύ μας. Δηλαδή το συμβιωτικό που φέρνει το μουσικό χωριό είναι ένα κλειδί πάρα πολύ σημαντικό στο να συνειδητοποιήσουμε τι εννοεί ο δάσκαλος. Γιατί δουλεύει έτσι, τι εννοεί με εκείνα που εννοεί στα αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να το δούμε μέσα στην ομάδα. Η ιδέα της ομάδας, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντική. Εγώ όταν λέω στη μουσική, συμπεριλαμβάνω την ακρόαση καταρχάς. Ακούμε ηχητικά παραδείγματα που το υφιστάμε το ρεπερτόριο, ο ειδικά μου. Ακούμε παλιούς εκτελέστες, ακούμε σύγχρονους εκτελέστες. Φέρνουμε τα τούτα ούλα και βλέπουμε, ίσως σε μια ωραία κουβέντα, να μιλήσουμε για την παράδοση που τόσο πλατή και εντελείων κίτς πια. Διότι ούλοι μιλούν για την παράδοση χωρίς να συνειδητοποιούμε τι είναι το πράγμα. Και για μένα είναι εν ορούς του ποταμού, δηλαδή εντζινόν που ρέει. Είναι η ροή. Πρέπει να δούμε τη ροή που τζάμε που είμαστε. Οπότε και για μένα είναι η μουσική που να μελετήσω, που είναι η δική μου οπτική. Άρα εσύ λες βασικά,
είπες το από την πλευρά, δηλαδή ο μαθητής να βλέπει το δάσκαλο, να γνωρίσει, αλλά και εσύ να γνωρίσεις τον μαθητή, να γνωρίσεις τον, ίσως το χαρακτήρα του, το background του, την, πώς το λες, το intention του, ας τις πούμε. Τις προθέσεις. Την πρόθεση του γιατί εντζάμε, γιατί θέλει να παίξει τον τη μουσική. Σωστά. Κάπως να αναλύσεις τον το πράγμα και να πεις οι προθέσεις σωστές, ας πούμε, γυρεύει κάτι άλλο και μπορεί να μένει δάμε που πρέπει να είναι, ή όντως εν τούτον που τον ενδιαφέρει να παρακολουθήσει την ροή που λες εσύ της παράδοσης και πώς αποτυπώνεται στο σήμερα, έτσι. Δηλαδή, σωστά. Με αρέσκει μου να διδάσκω σε ετερόκλητα κοινά. Δηλαδή το ότι ταξιδεύω στην Ευρώπη για μένα είναι μια πρόκληση που μου αρέσει να τη ζητώ. Γιατί ακριβώς οι συμμετέχοντες σε σεμινάρια συνήθως ξεκινούν από διαφορετικές πήγες. Ναι. Στην Κύπρο, ας πούμε, να βλέπεις ότι εντάξει, να έρθει ένας πεντακότης συνοχώρκα, ένας που λέμε. Ναι, λίγο πολλά όμως, όλοι μας έχουμε τις ίδιες αναφορές. Mm-hmm. Σωστά, ναι. Στην Ευρώπη όμως είναι ισχύ τούτο. Ένας έρχεται από την εβραϊκή παράδοση. Ένας έρχεται από την τουρκική. Ένας από την κλασική εντελώς. Mm. Από την jazz, από το τίποτε. Mm. Οπότε εγώ πρέπει να ακούσω, πρέπει να φωνγκραστώ που βρίσκω στην ομάδα και το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά καινούριο. Δεν ξέρεις που είναι να σε πάρει. Έχεις τους στόχους σου ως δάσκαλος, αλλά το μου πες ότι πρέπει να ακούεις και εσύ τους μαθητές. Να θέλω να το πάρουμε έτσι πίσω-πίσω, δηλαδή να πάμε προς το 2013 που αρκέψαμε πριν, αλλά να το πάρουμε λίγο πίσω-πίσω. Δηλαδή τώρα εσύ διδάσκεις στην Ολλανδία, σωστά, κάθε μήνα πιένει... Τώρα είμαι επισκέπτης καθηγητής στην Ολλανδία, οπότε ουσιαστικά πάω 4 φορές το χρόνο περίπου. Και αμέ, προφανώς συναντάς, όπως λες εσύ, ετερόκλητο κοινό και διδάσκεις μια μουσική η οποία παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος, της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Ας πούμε ένας Ολλανδός, φαντάζομαι υπάρχει ένας Ολλανδός, ας πούμε. Σωστά. Πώς εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να κατανοήσει τούτη τη μουσική, πώς να κάνει με τους δρόμους, τα μακάμ, που είναι τούτο που φαντάζομαι εστιάζεις εσύ. Δηλαδή, τι δυνατότητα έχει τόσο άνθρωπος να φουγκραστεί και πραγματικά να ακούσει, για να παίξει γίνει το πράγμα. Ένα ακριβώς τούτο που είπες, ουσιαστικά μπαίνει στο δικό μου προβληματισμό. Του γιατί το κάνει. Και γιατί και τι πρέπει να περάσει, από πού πρέπει να περάσει για να έρθει, όχι στο δικό μου επίπεδο, αλλά στο συμφιλητών του. Ναι. Δηλαδή, ο Ολλανδός βρίσκεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, μεν, ναι. Όμως οι αναφορές του σε σχέση με τις αυτοσχεδιαζόμενες μουσικές. Εντάξει, η jazz είναι πολλά ισχυρή στην Ολλανδία. Ναι. Αν είναι jazzista, έχει πλεονέκτημα. Αν έρχεται από το κλασικό ρεπερτόριο. Έχει τεράστιο μειονέκτημα, θα έλεγα. Ας πούμε, παίρνουμε ένα Ολλανδό για παράδειγμα, ένα Βέλγο, ένα Δυτικό Ευρωπαίο. Είχα αρκετούς και είχα και βιολιστές τέτοιους φοιτητές. Νομίζω η πρώτη δυσκολία είναι να συνειδητοποιήσουν ότι τη μουσική να ακούμε την και να τη βλέπουμε. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον πλέον για μένα, βλέπω ότι κάνω ως πείραμα στα μαθήματα στις. Στα σύνολα που διδάσκω, πλέον λέω τους ότι η μουσική που θα μάθουμε θα είναι χωρίς παρτιτούρα. Μάλιστα. Θα την ακούσουμε. Θα έτσι παίξουμε. Το κάνεις πάντα εσύ. Άρχιψα να κάνω το έτσι πλέον. Okay. Τα τελευταία 2 χρόνια. Mm-hmm. Έχω τις παρτιτούρες, εγώ γράφοντες, κάνω τα transcriptions μου κτλ. Αλλά λέω τους, θα την μάθουμε τη μουσική και μετά, όποιος θέλει, θα του στείλω τις παρτιτούρες, θα τις έσω για το αρχείο του. Mm-hmm. Αλλά η διαδικασία τούτη τη ακρόαση. Και της επικοινωνίας με τα μάτια τη στιγμή που παίζουμε μουσική είναι ιερή. Mm-hmm. Για μένα, εγώ έτσι μεγάλωσα. Mm-hmm. Αν θέλεις. Δηλαδή, το δικό μου βίωμα είναι λόγω του πατέρα μου που ήταν ο δάσκαλος μας, ο πατέρας μας. Mm-hmm. Ήταν πολλά πράγματα μαζί τέλος πάντων. Μάθαμε με μια φυσικότητα τη μουσική, τη γλώσσα της μουσικής. Mm-hmm. Οπότε, ναι, μεν σπούδασα και κλασική μουσική και είδα. Ότι τούτη γλώσσα μπορεί να τη μάθει κάποιος και από την παρτιτούρα. Αλλά είναι το αυτή βασικά, το κύριο όργανο, ναι, πρέπει να εκπαιδεύσουμε. Εσύ
θεωρείς ένας από τους top βιολιστές στην περιοχή μας, να μην πω στην Κύπρο μόνο, να πω και στην Ελλάδα, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους και βιολιστές και μουσικούς στην Ελλάδα που όλοι μιλούν για σένα πολλά. Θεωρούσες έναν από τους σπουδαίους, ας το πούμε. Okay. Τι νιώθεις ότι σε όρισε, ας πούμε? Δηλαδή, προφανώς ήταν ο πατέρας στην αρχή, μετά οι σπουδές, οι κλασσικές, αλλά έφτασε σε ένα επίπεδο που τούτον το craft έκαμε στο. Ίσως το φτάσει σε μια τελειοποίηση, να το πούμε. Εντάξει, να πούμε, η μουσική δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά έφτασε σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά ακούει ο άλλος και λέει: και το πράγμα είναι πολλά ψηλό το επίπεδο. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι και πώς το νιώθεις το πράγμα? Και στο κάτω-κάτω, και πρακτικά, ποια είναι η πορεία σου, ας πούμε? Η πορεία, ναι. Εν κάποια πράγματα που μπορείς να μιλήσεις για Τζίνα εύκολα, να ξεκινήσω από Τζίνα που μπορώ να αναλύσω λίγο κάποια πράγματα που έκαμα εγώ συνειδητά. Συνειδητά ήταν σίγουρα πολλές ώρες μελέτης, συγκεντρωμένη μελέτη. Πόσες ώρες μελέτης? Την ημέρα. Ο πρώτος χρόνος ήταν εντελώς εντζινό που ξεκινάς και μπαίνεις μέσα στη μουσική και... Πρώτος χρόνος σπουδών? Ο πρώτος χρόνος επαφής με το βιολί. Ήμουν εχθήν του δημοτικού. Είχα ξεκινήσει με ένα λαϊκό μουσικό στο Παραλιμνί, το Χριστάκι τον Πιτσιρί, ο οποίος κάποια στιγμή μου λέει στον πατέρα μου, Ηλία μου, έδωσα ό,τι μπορούσα στον Μιχάλη. Δηλαδή είναι τεράστιο το πράγμα να το πει ένα δάσκαλο, έτσι θεωρώ. Τέλειωσα, ας πούμε. Ναι, τούτον ήταν για μένα. Ας πρέπει να προχωρήσει ο Μιχάλης. Οπότε η δεύτερη κίνηση ήταν ο πατέρας μου να με πάρει σε έναν δάσκαλο του κλασικού βιολιού, τον Γιώργο Ζιμπουλάκη στη Λάρνακα, όπου τσαμέ εγαλουχήθηκα μέσα στην ιδέα ότι η μουσική είναι κάτι σοβαρό. Και είναι κάτι που θέλει ώρες. Θέλει μελέτη, θέλει πειθαρχία. Τσαμέ ξεκίνησα γυμνάσιο πια. Να μελετώ στην αρχή σπασμωδικά και χωρίς οργανωμένη μελέτη. Και κάποια στιγμή λέει ο δάσκαλος: ωραία, Μιχαλή, πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα. Παράλληλα με το σχολείο, πρέπει το απόγευμα να πας σπίτι και να μελετάς κάποιες ώρες την ημέρα. Στη Δευτέρα γυμνασίου πια είχα ξεκινήσει να μελετώ 4 ώρες, 3, 4, 5 σε καθημερινή βάση. Οπότε για 3 χρόνια συνεχόμενα ήταν το πρόγραμμα μου, το καθημερινό τούτο. Μετά άρχεψε και λιώστευκε η καθημερινή, η σταθερή μελέτη, ειδικότερα ας πούμε Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου. Όμως πέρα από τη μελέτη θεωρώ ότι ήμουν τυχερός στο να ακούω συνέχεια μουσική σπίτι. Άρα ήταν και εκείνο μέρος της μελέτης όμως. Ναι. Δηλαδή το εξάωρο σίγουρα εκτύπαστο, ας πούμε. Για πλάκα νομίζω, ναι. Και λέω το πράγμα γιατί και ενδιαφέρει με να μάθω πληροφοριακά, αλλά και επειδή υπολόγισα το και επειδή είναι καλά να το λέμε το πράγμα, ότι κάποια εκτύπαστον το επίπεδο επειδή είσαι ταλέντο. Ναι. Ταλέντα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι πώς το καλλιεργείς το ταλέντο. Και εσύ προφανώς καλλιέργησες έναν ταλέντο, έβαλες τις ώρες και οι ώρες σε κάποια φάση έρχονται και ανταμείβουσαι. Σωστά. Θα πρόσθετα επίσης το που λέμε μουσικών αυτή. Για μένα λίγο vague, όπως είπες και εσύ, έτσι κάποια στιγμή έξω. Για μένα το μουσικό αυτή έχει πολλές διαστάσεις. Έχει το απόλυτο αυτή, που κάποιος ακούει. Τι νότα είναι, ναι, το noise, ξέρω εγώ, τη θόρυβο, τι νότα είναι. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό τελικά είναι το σχετικό, το. Δηλαδή, τι όμπου δημιουργεί μουσική. Ναι. Τι όμπου δημιουργεί μουσική για μένα. Που μια βάση, να πούμε, που έναν τόνο το σχετικό. Απλά λέω ναι, ναι. Την αρμονία, τη μελωδία, δηλαδή να μπορεί το αυτή να φιλτράρει τις πληροφορίες της μουσικής γλώσσας. Και σε μεταφράσει πάνω στο όργανο. Ναι. Σε τούτο νομίζω έχω το. Δεν ξέρω. Ίσως είναι κάτι που δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τούτο. Ίσως τούτο είναι το ταλέντο, ας πούμε, ναι. που σε βοήθησε επίσης μαζί με τη μελέτη να φτάσεις σαν που έφτασες. Ωραία, να πάμε σε κάτι άλλο. Είσαι στην Κύπρο πλέον, έτσι, είναι η βάση σου, ας πούμε. Σωστά. Όπως και εμένα και πολλούς άλλους μουσικούς πλέον που επιστρέψαμε, κάπως έχουμε μια πίστη, να το πούμε, έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε δαμέ με τις συνθήκες που ξέρουμε, τις δύσκολες, ας πούμε, χωρίς να έχουμε μια πίστη σε ό,τι που κάνουμε, στους συναδέλφους μας, σε ό,τι μπορεί να εννοηθεί σαν μουσική σκηνή της Κύπρου.
κλπ. Κλπ. Οτιδήποτε δουλειές σου διά τον το πράγμα. Mm. Και το πώς μπορούμε να το εξελίξουμε σε κάτι καλύτερο για τις επόμενες γενιές. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι το πράγμα, πώς το βλέπεις, βλέπεις κάτι. Ας πούμε, βλέπεις κάτι να συμβαίνει το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Ξέρω εγώ, έχεις μαθητές, φαντάζομαι. Τι είναι το η δική σου βλέψη με η σκοπιά, που τη σκοπιά σου, ας πούμε. Να πάω λίγο και εγώ πίσω. Mm-hmm. Να κάνω ένα ταξίδι στο παρελθόν. Θυμούμε όταν ήμασταν ακόμα με τον αδερφό μου 16, 17, 18 χρονών. Ήδη είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, ας πούμε, στον επαγγελματικό χώρο. Mm-hmm. Και γενικώς είχαμε μια αίσθηση ότι ο κύκλος, ο μουσικός κύκλος, υποδέχεται μας με πολύ χαρά. Ναι, είσαστε οι επόμενοι, τεράστιο, πολλά σημαντικό, να σας βοηθήσουμε ό,τι χρειαστείτε. Είχαμε γενικώς μια αίσθηση ότι το μέλλον είναι βίωνο στην Κύπρο. Πολλά σημαντικό τούτο. Γιατί ξέρω ότι σε άλλους τομείς, π.χ. στη δική μου είδος μουσική, τούτο δεν ίσχυε καθόλου. Ήταν πολλά ανάποδο που τούτο που λες εσύ. Οπότε τώρα είναι πολλά σημαντικό για να νιώσεις μια αυτοπεποίθηση ότι Βέβαια. Είμαι στο σωστό δρόμο, ας πούμε. Ωραία. Τούτο ίσχυε για κάποια χρόνια μέχρι που πήγα για σπουδές. Εντάξει, επήγαινα συνεχώς μπροστά πίσω στην Κύπρο. Κάποια στιγμή είχα πει ότι να φύγω από την Κύπρο, να ανοίξω τα φτερά μου, να ζήσω στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια. Γυρίζοντας πίσω λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι μάνε προχώρησε πάρα πολλά τελικά. Από τότε που όλοι τούτοι άνθρωποι είχαν προνοήσει, είχαν πει ότι η δική σας γενιά να το πάρει πάρα πολλά μπροστά, είχα συνειδητοποίησει τελικά ότι τα βήματα ήταν βήματα χελώνας. Επειδή δεν παραδώσε εκεί μου συγκίνηση. Ναι, σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Αν και θα έφερνε έναν αντίλογο κάποιος λέγοντας, ας πούμε, ήταν η κυρία που είπε λαγία, ήταν ο Χριστός ο Σίκης, ήταν κάποιες μορφές, το μουσικό σχήμα Μεσόγειος, ο Τερλικάς, κάποιες μορφές, ας πούμε, στο ιδίωμα τούτων που λες, γιατί μιλάς έτσι απαξιωτικά, αφού υπάρχουν τούτοι άνθρωποι. Mm-hmm. Συμφωνώ. Το πρόβλημα είναι το κοινό. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι το κοινό και η παρουσία των ανθρώπων στο κοινό τους. Δηλαδή το βήμα που είναι να πάρουν τούτοι ανθρώποι είναι περιορισμένο στην Κύπρο. Αλλά εσύ μιλάς βέβαια για παλαιότερη γενιά. Εσύ ήρθες πίσω και περιμένεις ότι η δική σου γενιά ήταν να κάνει βήματα, αλλά δεν έκαμε. Ναι. Τούτον ήβρες, ας πούμε. Ναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο άξονες. Υπάρχει ο άξονας των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική. Και θεωρώ ότι υπάρχει απίστευτον ταλέντων, υπάρχει απίστευτη προσφορά στην Κύπρο από μουσικούς, νέους και νεότερους που τη δική μου γενιά, μαθητές μου, οι οποίοι είναι στα 20, 25, 30 τώρα. Και σε αριθμό είναι και παραπάνω και η ποιότητά τους είναι εξίσου, αν όχι η καλύτερη από τη δική μας γενιά. Ο άλλος άξονας όμως, ενώ λίγο αποθαρρυντικός, που φαντάζομαι ισχύει για τη δική σας μουσική, ότι δεν υπάρχουν αρκετά φεστιβάλ, δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη από την πολιτεία, δεν υπάρχει βήμα. Δεν υπάρχει βήμα στην Κύπρο. Και το θέμα είναι να υπάρχει και κάτι το οποίο να είναι, να εμπνέει τούτα τα ταλέντα που λες, τους νέους μουσικούς που υπάρχουν σε μεγάλους αριθμούς, να το βλέπουν και να πούν, θέλω να κάνω όπως τον Μιχάλη τον Κουλουμίνα, ας πούμε. Θέλω να κάνω όπως τον Τάδε, το Χίψη. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι να κατακλείζουν τη σκηνή, ούτως ώστε όπου γυρίσεις βλέπεις κάποιον πετυχεμένο μουσικό, οπότε και εσύ θέλεις να φτάσεις να γίνεις, ας πούμε, σαν Τζίνο, τότε κάτι άλλο να σου πιάσει την προσοχή σου. Να πεις, αν κάνω τούτον, ίσως να είμαι πιο, να τα βρω πιο εύκολα τα πράγματα. Ίσως η μουσική να τα φύγω σαν χόμπι, το οποίο είναι κάτι που το ακούμε συνεχώς, έτσι. Σωστά. Και είναι όντως αποθαρρυντικό του το πράγμα. Δηλαδή, λες, πού είναι να δουλέψει τόσο άνθρωπος, ως πού είναι να πάει. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Ίσως η απάντηση είναι ότι πρέπει να συνδυάζουμε το εξωτερικό, όπως κάνεις και εσύ. Και τούτο είναι κάτι που θέλω να το δούμε λίγο, δηλαδή να μου πεις τη δική σου εμπειρία, τη δική σου δράση στο εξωτερικό, γιατί ξέρω ότι
κάνεις πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Συνεργάζεσαι με ξένους καλλιτέχνες. Βέβαια, για μένα η παραδοσιακή μας μουσική, η παραδοσιακή της μουσική της Ανατολικής Μεσογείου έχει μια άλλη αξία και βλέπουν το κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, εσύ παίρνεις και παίζεις σαν έναν world music, ίσως και jazz κάποτε, σαν jazz festivals. Σίγουρα. Act. Ενώ δάμε για σένα και για τους γύρω σου σημαίνει κάτι άλλο και το πράγμα. Ναι, ναι. Ξέρεις, για μένα πάντα ήταν σημαντικό περισσότερο που το περιεχόμενο, το πλαίσιο. Mm-hmm. Δηλαδή το πλαίσιο είναι εκείνο που καθορίζει το περιεχόμενο τελικά. Δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε, μιλούμε για την παραδοσιακή μας μουσική, κυπριακή μουσική. Είπαμε ήδη ότι ο δάσκαλος μου ο πρώτος και ο πολλά πιο σημαντικός ήταν ο πατέρας μας. Γιατί είμαστε που μουσική οικογένεια, γιατί ο θείος του, ο παππούς μου ήταν ο πιερής ο πιερέτης, γιατί η γιαγιά μου, η αδερφή του δηλαδή, τραγούδαν συνέχεια στο σπίτι. Όλη η οικογένεια του πατέρα μου ήταν γαλουχημένη μέσα στην παραδοσιακή μουσική. Οπότε εγώ τα ερεθίσματα που είχα για την παραδοσιακή μουσική ήταν εντελώς του χορκού. Mm-hmm. Έρε, φυσικάρουν το πράγμα. Δεν χρειάστηκα ποτέ να το συγκρίνω με άλλους. Mm-hmm. Στην Κύπρο εννοώ, με άλλους φιολάριες, με άλλους τραγουδιστές. Είχα το, η δική μου γλώσσα ήταν η μητρική μου, η πατρική μου. Ναι. Τούτο ήταν το πλαίσιο μέχρι τα 20 μου. Ναι. Κάποια στιγμή στην Αθήνα, λοιπόν, συνειδητοποιώ ότι η κυπριακή μουσική δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Πουθενά κανένας δεν ξέρει τίποτε από την κυπριακή μουσική. Εμείς δαμέ καλά-καλά δεν ξέρουμε. Θα πω ότι ναι. Σωστά. Ναι. Εγώ δηλώνω ότι πολλά λίγα πράγματα ξέρω, ας πούμε. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνω κάποια πράγματα. Ναι. Συνέχισε. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, ισχύει το που λες πάρα πολλά. Βλέπω τότε που μαθητές μου. Αλλά ωραία. Μετά πηγαίνοντας για σπουδές στην Ολλανδία, έμπηκα σε έναν άλλον πλαίσιο της μελέτης και της έρευνας της μουσικής και ήρθα πίσω και έκανα τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο. Mm-hmm. Το Soil. Πρώτες ύλες. Mm-hmm. Καθαρά κυπριακή μουσική. Αν τύχεις να ακούσεις τον κάποιο. Να πει, μα δεν είναι η κυπριακή μουσική όπως την ακούει κανένας στο χορκό. Είναι εκείνη που μεγάλωσε ο Μιχάλης. Ναι. Ισχύει. Όμως από την ηλικία των 18 μέχρι τα 27-28 που έφτιαξα το πρώτο άλμπουμ, με περάσαν πάρα πολλά και χρόνια αλλά και εμπειρίες. Δηλαδή η εμπειρία μου με το εξωτερικό έφερε με σε έναν άλλον πλαίσιο σε σχέση με το περιεχόμενο εκείνο. Ναι. Οπότε η κυπριακή μουσική. Είναι ένα πράγμα. Ναι. Και εν τούτον που επιστρέφοντας και στο σεμινάριο, πώς διδάσκει κανείς, είναι κάτι στατικό. Τίποτε δεν είναι στατικό. Ναι. Γιατί η δική σου βλέψη προς την μουσική επηρεάστηκε μέσα από τη δική σου ζωή. Ναι. Και πολλές φορές, ξέρεις, κάποιοι purists, ας πούμε, της παράδοσης, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο κλπ., κάπως λες και ξεχνούν τον το πράγμα. Ναι. Ξεχνούν ότι και εκείνα. Και εκείνοι που ακούεις και μαθαίνεις που γίνους, μέσα από τη δική τους ζωή και τα δικά τους ταξίδια και τις δικές τους εμπειρίες αλλάξαν. Καλό. Τη μουσική και φέραν την παρακάτω. Γιατί οι τωρινοί δεν μπορούν να κάνουν το πράγμα. Και θέλουμε απλά να μελετούμε έτσι, ναι, ναι, ναι. Κάτι που έλεγες και στατικό μες στο χρόνο. Όχι, ακόμα και στην κλασική μουσική είναι να δεις ότι τσιόν το κομμάτι του Μπάχε παίζουν έτσι, μετά ο άλλος έπιαν το ρίπαιξαν το αλλιώς. Λάθος. Ναι. Πήγε μαζί με τη δική του ιδιοσυγκρασία, με τη δική του εμπειρία, ας πούμε, με το δικό του θέλω για το τις πράγμα. Τις σπουδές του, τις, ναι, εμπειρίες του, την ανάγκη του να ανακαλύψει πράγματα, να εξερευνήσει. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή στο βιολί είχα αρχίσει να πειραματίζομαι. Δοκίμαζα άλλα κουρδίσματα, χαμηλώνα την τάση στο βιολί, πέφτα νουλα μισών τόνων κάτω και παραπάνω. Mm-hmm. Κατέβαζα τα σε μικροδιαστήματα. Ας πούμε, το λάβαζα το στο 432 ή στο 437. Mm-hmm. Αφήνα την αίσθηση να με πάρει παρά ό,τι πρέπει να γίνει για μέ. Νομίζω ότι πρέπει, συσσαγωγικά πρέπει, να αφαιθείς. Πρέπει να δοκιμάσεις. Αξίζει να δοκιμάσεις. Και να αφήσεις που τούτον το πλαίσιο του ότι πρέπει έτσι να γίνει. Και επειδή το έμαθα έτσι στη ζωή μου να το παίζω μόνον έτσι, αξίζει πραγματικά, δηλαδή για την εμπειρία. Ναι, γιατί μετά γίνεται και κάπως κενό το πράγμα. Ναι, νιώθεις κάτι που πει. Δηλαδή, λέτε,
αποσυντονίζεσαι από το συνέστημα, γιατί απλά ξέρεις με muscle memory ότι εδάμε η νότα και... Αλλά όταν το πράγμα νιώθει το άλλος, όπως νιώθεις το γέννη, το νιώθεις εσύ, νομίζω ότι ο ακροατής αντιλαμβάνεται υποσυνείδητα κάτι. Μπορεί να μην το μαθαίνουμε το πράγμα, μπορεί να μην είμαστε πάντα, δηλαδή να μην είναι συνειδητό, αλλά εντό που λέμε, μα το κοινό δεν καταλάβει. Λέμε το πολλές φορές το πράγμα. Ναι, αλλά το, ακόμα και ο ίδιος άνθρωπος που λέει, εγώ δεν καταλάβω. Εγώ δεν είμαι μουσικός, δεν καταλάβω. Πόσες φορές άκουσες την κουβέντα. Εγώ λέω τους, καταλάβεις πολλά πράγματα. Νιώθεις. Εν ανάγκη να καταλάβεις δάμε τι έκαμε τώρα ο Μιχάλης πας στο βιολί, αλλά νιώθεις το και το πράγμα. Αλήθεια, και αν ο Μιχάλης νιώθει κάτι και εσύ ακούεις το, να σου μεταδοθεί και το πράγμα. Και εν τόσοι λεπτομέρειες τις οποίες μπορούμε να δούμε πολύ σημασία, πολλές φορές και κολλούμε μπας στο «Α, wow, εντά γλύωρα παίζει», «Α, εντά κάτι τέτοιο», ας πούμε. Αλλά έχει τα subtleties, ας πούμε, μέσα στη μουσική, που νομίζω είναι κάτι που εσύ εξερευνάς το πολλά του το πράγμα, ας πούμε. Και εντιαμε που κρίνονται πολλά πράγματα για το τι σε ξεχωρίζει, ας πούμε, σαν μουσικό. Μέσα στον που μεταφέρεις, ας πούμε, εγώ τον καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες και πιστεύω ότι ισχύει, γιατί θέλεις... Είμαι που τη μια και αναλυτικός τύπος και που την άλλη είμαι και άνθρωπος της στιγμής. Mm-hmm. Είμαι πολύ αυθόρμητος. Ναι. Κάπως, δεν ξέρω πώς συνδυάζονται τα δυο, αλλά με τη μουσική βρίσκω μια όαση στη ζωή μου, ξέρεις. Είμαι λίγο που τη μια... Και μια ισορροπία τον τον και μια ισορροπία, σου, σωστά, σωστά. Ας πω, θυμώ το καλοκαίρι πέρσι που βρεθήκαμε, πέρσι που ήταν στο Ράγιο Λαβρέντιο και πιέσαι την κιθάρα και πέζες λαϊκά και πέζαν μπουζούκι, ενώ ήταν για λάθος η φάση, αλλά ήταν έβρεσε έξω, μπήκαμε όλοι σε ένα μικρό ούτε εγώ κιθαρίστας είμαι, ούτε παράκι μπουζουκσής. Απίστευτο. Εντάξει, εγώ είμαι πιο τραγικός βέβαια, αλλά είχε πολύ μπλάκα το πράγμα, ότι ξέρεις, ρε παιδί μου, τσαλακωθήκαμε, ας πούμε. Και είσαι κόσμο μες το, δεν ήμασταν μόνοι μας. Και πω, οκ, πάνε να παίξω μουσική, να σπένα εγγύ να δείξω εγώ ή εγώ με τζίνος. Ξέρεις, βέβαια, τζίνο είσαι καμία με την ασφάλεια που νιώθεις σε έναν τέτοιον τόπο. Δηλαδή, και, μιλώντας για τα μουσικά χωριά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ας πούμε, σαν μια όαση, σαν μια ουτοπία βασικά, που μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, να εκφραστείς με οποιοδήποτε τρόπο θέλεις και άλλοι να με γύρω σου να σε ακούσουν, να σε στηρίξουν, να σε χειροκροτήσουν, να γελάσουν ίσως, να... Ναι, ναι. Υπάρχει τούτη ελευθερία, ας πούμε. Υπάρχει και ταυτόχρονα υπάρχει, όχι σε εμάς, και μια προσδοκία από το κοινό να δω το δάσκαλο, να τους δω τους που τους άκουσα τόσο καιρό. Και που μας όμως να δούμε τους μαθητές, έτσι. Δηλαδή, α, το μαθητής μου, τούτος, α, είναι ξαβά τραγουδά του, α, παίζει, ξέρεις, βλέπεις τούτες όλες τις ωραίες εκπλήξεις, ας πούμε, που καθένας φέρνει το δικό του, γιατί μπορεί να μάθεις σε έναν βιολί μακάμ, αλλά κανονικά παίζει, ξέρω, κάτι άλλο. Σωστά, και εξερευνά τη μουσική γενικά, ας πούμε. Προσθέτω κάτι σε τούτο, έτσι, γενικώς, με την αλληλεπίδραση και των ανθρώπων, οι προσδοκίες, ας πούμε, η ιδέα της προσδοκίας είναι κάτι που θέλω πάντα να δουλεύω με τους φοιτητές μου, τους μαθητές μου, γιατί ένας παράλληλος κόσμος, αν θέλεις, το να παίξεις τη μουσική, αλλά ταυτόχρονα είσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι τι περιμένει εκείνος που ακούει από μένα, πώς θέλει να το παίξω. Τι περιμένω εγώ ότι ο άλλος περιμένει από μένα, τι νομίζω ότι περιμένει από μένα. Του δω ακόμα και ο τραγικό. Χαοτικό, χαοτικό. Δηλαδή ένας φαύλος κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ αν μπει σε τούτο το τρυπάκι. Και το δημιουργεί το track που έχει ο άλλος να φτιάξει στη σκηνή, δηλαδή γιατί έχεις track εν τούτη λούπα, μέσα στο μυαλό, νομίζω εγώ. Ναι. Το οποίο προσπαθώ να το κόψω άμεσα τους φοιτητές μου, τους μαθητές μου που τους βλέπω κάθε εβδομάδα, ότι παίζει όνομα που έχεις, την αλήθεια σου. Τούτο. Ό,τι νιώθεις τώρα. Μην σκέφτεσαι αν θα έτσι, αν θα άλλος πώς να το παίξεις. Εν τώρα, εν το τώρα, είναι η αλήθεια σου του τώρα. Αν το κάνεις σπίτι, είναι καλύτερο. Λογικό. Αλλά εντάξει. Σε συμβαίνει σε όλους. Και στερείς την αλήθεια σου που τον εαυτό σου ή που το παίξιμο σου με το να σκέφτεσαι έτσι. Γιατί σίγουρα έχεις την αλήθεια να μην κάνεις το όργανο να βγάλεις κάτι. Αν το σκεφτείς τούτο που είπαμε πριν, να στερηθείς και που τσίνον το κάτι, τσίνον την αλήθεια, τσίνον τη δόση της αλήθειας, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Και χαίρομαι που το λάβεις τούτο, γιατί
είναι κάτι που όντως πάντα λέμε πρέπει να διδάσκεται και εσύ διδάσκεις το, δηλαδή λέεις κατακρίβεια με τούντα λόγια, που λες ότι είναι αλήθεια και να μπορεί να συμβεί εκείνη η στιγμή. Και όπως είπες και πριν, είναι ιερό. Δηλαδή το να του δώσεις την ανάλογη σημασία και χώρο και χρόνο να συμβεί, είναι μια ιερή στιγμή, ας πούμε. Και είναι σημαντικό να βλέπουμε έτσι τη δημιουργία. Γιατί όταν του δώσουμε όλη μας την ψυχή, είναι πραγματικά κάτι ιερό. Και για εμάς, αλλά και για τον άλλον που το λαμβάνει. Αλλά βλέπεις ότι στηβάζουμε πάνω σκέψεις, προσδοκίες, το θέμα της ακαδημαϊκότητας, ας πούμε, το τι πρέπει. Στηβάζουμε όλα τα πράγματα που πάνω, αλλά που κάτω υπάρχει μια αλήθεια, ας πούμε. Έτσι είναι. Και είναι ωραίο να μπορούμε να το περνούμε στους άλλους το πράγμα, ότι είναι το πιο πηγαίο πράγμα, εμπάντα για μέ, και απλά χρειάζεται να του δώσουμε χώρο να αναπτυχθεί. Ακριβώς. Να λάμψει. Να... Ναι. Θα ήθελα να ανούλε τα μαθήματα μου διαζώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή στο σπίτι ή στο χώρο που διδάσκω. Κάνω και διαδικτυακά. Η πιο σημαντική δυσκολία είναι ότι δεν μπορούμε να παίξουμε ταυτόχρονα. Έτσι. Λόγω delay. Λόγω του, ναι. Ναι, του lagging. Οπότε δράττομαι πάντα της ευκαιρίας με τους μαθητές που έχω στο σπίτι να παίζουμε μαζί. Δηλαδή εγώ είχα και μια δυσάρεστη εμπειρία, φαντάζομαι όλοι όσοι διδαχθήκαν κλασική μουσική, να παίζουμε τις ώρες μόνοι τους, μόνοι μας. Πόσες ώρες μελετήσαμε μόνοι μας, ρε Λευτέρη. Ναι, ναι. Μπροστά από έναν καθρέφτη, σε ένα δωμάτιο 2x2, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, χρειάζεται, δεν το αρνούμε. Όμως η μουσική είναι ομαδική διεργασία. Και η χαρά τούτη στις αλήθειες, δηλαδή για να αναδυθεί τούτη η αλήθεια που συζητούμε, νομίζω, πρέπει να την καλλιεργήσεις μέσα από τη διαδικασία της μουσικής, το να παίξουμε σε κύκλο. Ναι. Να παίξουμε τη μουσική όπως της πρέπει, όπως της αξίζει. Ναι. Όχι πετσοκομμένα. Και ίσως τούτο είναι και κάτι που παραπέμπει στην παράδοση. Δεν ξέρω, στις διάφορες παραδόσεις, ο κύκλος, ας πούμε. Τούτη η μοιρασιά της μουσικής. Τούτο το ότι μπορεί όλοι να συμμετέχουν. Και εγώ τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, άρχιψα να συνειδητοποιώ τούτο και προσπαθώ πάντα να κάνω έτσι interaction με το κοινό, είτε να χειροκροτήσει, είτε να τραγουδήσει ή κάτι, γιατί βάλαμε έτσι έναν τοίχο ανάμεσα σε κοινόν και καλλιτέχνη, ας το πούμε. Ναι. Και κάναμε το σαν ένα πιπελό, ας πούμε, που το βλέπουμε. Αλλά είναι τούτο, είναι ένα ομαδικό πράγμα, είναι ένα interactive, σωστά, ας πούμε. Ειδικότερα στις μουσικές που χορευτικές μουσικές. Mm-hmm. Πάμε να το χάσουμε πια. Είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, θεωρώ, όπου έλεγα πριν ότι υπάρχει το βήμα. Το βήμα για την παραδοσιακή μουσική ήταν ανέκαθεν οι γάμοι, τα πανηγύρια, οι αλάνες, οι εξωτερικοί χώροι συνήθως. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Υπάρχουν κλειστοί χώροι, θέατρα, όπου υπάρχει έναν υπερυψωμένο πόντιουμ, ξέρω εγώ, για να παίξουν οι καλλιτέχνες. Όμως σε αυτή την περίπτωση δημιουργείς μια απόσταση, την απόσταση που λες, που είναι το μπιμπελό, ενώ ο καλλιτέχνης είναι να πει την αλήθεια του στην καλύτερη περίπτωση, και το κοινό να χειροκροτήσει στο τέλος. Και να κάθεται, ενώ μπορεί να πρέπει να χορεύει, ας πούμε. Ακριβώς, και να χαθεί μέσα στη μουσική, όπως χάνεται ο καλλιτέχνης. Χάνουμε το. Θεωρώ ότι λίγο κρίσιμο του τον πώς θα το κερδίσουμε ξανά. Ας πούμε, ένα μεγάλο θέμα είναι η ανυπαρξία πλατιών στην Κύπρο, ρε φίλε. Mm-hmm. Δεν έχουμε πλατείες στην Κύπρο. Να χορέψουμε, να παίξουμε τάβλη, να βρεθούμε. Να βρεθούμε. Ναι. Δεν έχουμε πλατείες. Πάμε όλοι στα καφέ, μέσα σε ένα χώρο κλειστό, όλοι στα... Καλή ώρα, ένα τραπεζάκι τώρα. Και χάνουμε λίγο το κοινωνικό. Δηλαδή, οι παραδοσιακές μουσικές του κόσμου έχουν την κοινωνική τους πτυχή. Ναι. Έτσι, νομίζω τούτο είναι πολύ σημαντικό. Το μοίρασμα. Το μοίρασμα, ναι. Ναι. Πολλά σημαντικό είναι το που λέεις. Και πάλι επιστρέφω να σκεφτώ το μουσικό χωριό, ας πούμε, και το πόσο σημαντικό είναι το πράγμα που συμβαίνει για μέ. Και βλέπεις και τους χορούς και τούτα όλα τα πράγματα στην Ελλάδα, ας πούμε. Σε κύκλο, όλο το πράγμα, ας πούμε, που πάει μαζί με τη μουσική.
χειροπιαστά, είναι απλά το χειροκροτό των άλλων που παίζει κλπ. Ναι. Ωραία. Μιχάλη μου, να θέλω να μου πεις, πριν να κλείσουμε, να μου πεις λίγο εσύ πώς θωρείς τον Μιχάλη Κουλουμή στο μέλλον. Πρόσφατα βρεθήκαμε, είπες μου κάτι γιατί ετοιμάζεις κάποια καινούργια δουλειά, ότι είναι καιρός να φύγει κάτι, κάποια τέτοια πράγματα μου λάζεις. Να θέλω να μου πεις λίγο για Gino. Γενικώς γράφω, είμαι έτσι δραστήριος με το γράψιμο, συνθετικά. Έτσι μια πτυχή του καλλιτεχνικού μου βίου που δεν την είχα εξερευνήσει μέχρι 5 χρόνια πριν. Έγραφα σποραδικά. Έχεις κυκλοφορήσει δική σου μουσική, δικές σου συνθέσεις? Ωραία. Ο επόμενος δίσκος που να κυκλοφορήσει είναι το Displaced Dreams, το οποίο είναι μια δουλειά η οποία πήρε κάποια χρόνια να ολοκληρωθεί. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω... χάσαμε τον πατέρα μου με το 19, οπότε όλη τούτη η διαδικασία ήταν επώδυνη και κάπως το δημιουργικό κομμάτι έμεινε στη δεύτερη μοίρα. Οπότε ξανά πιάσα τον τη δουλειά για να τελειώσει, που αφορά δικές μου συνθέσεις κυρίως. Να κυκλοφορήσει μέσα στο 23 και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έχω άλλες συνθέσεις οι οποίες είναι έτοιμες, οι οποίες γραφτήκαν μετά την πανδημία. Ελπίζω να τις κυκλοφορήσω μέσα στο 24. Άρα για μένα που είσαι πολύ γιο να κυκλοφορήσεις πράγματα, ξαφνικά νιώθεις τον το έρτς να βγάλεις πράγματα έξω. Ναι. Μπορεί να μου πεις λίγο για το process σου, για το γράψιμο, ας πούμε, για το πώς εμπού το πιάνεις, ας πούμε. Εν έχω τεχνικές σύνθεσης. Εν διδάχτηκα, ας πούμε, ένας άνθρωπος που σπουδάζει σύνθεση είναι έχει εργαλεία. Ναι, ναι. Έτσι. Τα εργαλεία, όσα εργαλεία έχω, ουσιαστικά ήρθα φυσικά μέσα στην εξέλιξη μου ως καλλιτέχνης. Έτσι. Ακούγοντας πάρα πολλούς δίσκους, αντιλαμβάνουμε δομές, αντιλαμβάνουμε τεχνικές, εργαλεία κτλ. Γράφω πολλά αυθόρμητα. Δηλαδή, ξεκινά η πρώτη έμπνευση, εμπνέομαι από μια μελωδία, καταγράφω την σε άσχετο χρόνο. Πραγματικά δεν είμαι επαγγελματίας συνθέτης που να πω ότι να κάτσω το πρωί μέχρι τις μία, διάλειμμα και ξανά. Ίσως γι' αυτό σου παίρνει και παραπάνω χρόνο. Μπορεί. Ναι. Ώσπου να δομήσεις μες στο μυαλό σου και πού πάει τον το πράγμα. Ναι. Η πρώτη έμπνευση λοιπόν είναι εντελώς αυθόρμητη, εντελώς. Μπορεί να συμβεί μέσα στο αυτοκίνητο. Συνέβη και αρκετές φορές. Χωρίς να παίζεις καν. Χωρίς να παίζω καν. Ναι. Ή μπορώ να σφυρίσω τη μελωδία με το στόμα, με το μυαλό, κάπου να με πάει. Η επόμενη κίνηση είναι πολλά δομημένη. Η επόμενη κίνηση, αφού έχω την πρώτη μελωδία κάτω, πάω σπίτι, συνήθως με μια κιθάρα, πάνω στο πιάνο, με το βιολί, και ξεκινώ και πειραματίζουμε. Και ενορχιστρωτικά, πώς το σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι ενορχιστρωτικά, εννοώ. Όταν κάνεις τη διαδικασία, ή απλά το μόνο σημαντικό είναι μελωδία, αρμονία, ανάλογα, και μετά βλέπεις? Ανάλογα. Δηλαδή, κάποιες συνθέσεις έχουν πολλά ανατολική χρεία. Ας πούμε, κάποιες συνθέσεις μου αφορούν την κλασική μουσική της Ανατολής. Η ενορχίστρωση δεν είναι τόσο σημαντική. Θα έλεγα ότι, ρε παιδί μου, εν κουιντέτο. Αφορά έναν σύνολο μουσικών της μουσικής που παίζεται. Όμως, συνθετικά. Αφορά μας το μακάμ όμως. Δηλαδή το πώς η μελωδία κινείται. Τσαμέ είναι υπέροχο. Τούτη η δουλειά πρέπει να. Εντάξει, θέλεις χρόνια να την αποκτήσεις και να την κατακτήσεις. Οπότε σε τούτο είδος σύνθεσης χρειάζεται η ικανότητα να. Άρα η μελωδία είναι ο βασιλιάς, ας πούμε. Σε τούτες μουσικές, ναι, η μελωδία. Αν τώρα προκύψει ένα τραγούδι, όπως κυκλοφόρησα τώρα τον Καμό. Ο Καμός κυκλοφόρησε πριν 4-5 μέρες. Δικό σου κομμάτι. Δικό μου κομμάτι σε στίχους του Μιχάλη του Τερλικά. Τραγουδά το Πέτρος Κουλουμής. Η διαδικασία εκείνη ήταν πολλά διαφορετική. Πήρα τους στίχους, διάβασα την ποιητική συλλογή του Μιχάλη, μαγεύτηκα και ξαφνικά εξεδιπλώθηκε μου και μόνη της. Επέρνεμε μόνο, ο στίχος καθοδήγαμε. Μαγικά. Μαγικά. Οπότε μετά η προσοδεία του στίχου οδήγησε με στο να δημιουργήσω τις δομές. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί και η ενορχίστρωση να βοηθήσει, όπως στον Displaced Dreams για παράδειγμα, που είναι ένα έργο που αφορά σύνολων εχόρδων,
Οπότε βλέπεις πρώτα βιολιά, δεύτερα βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, 18 διαφορετικά όργανα. Άρα, τούτη δουλειά, ας πούμε, σε σχέση με την κυπριακή μουσική που είναι η αφετηρία σου, ας πούμε, των display streams, πόσο display streams είναι που είναι το πράγμα. Πάρα πολλά μακριά. Okay. Πάρα πολλά μακριά από την έννοια ότι ένα φορά έναν είδος μουσικής πολλά συγκεκριμένων έχει επιρροές που την κλασική μουσική, υπό την έννοια ότι συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο χόρδων, έτσι, με συγκεκριμένη αντίστοιξη, εναρμόνιση. Μετά είχα να αντιμετωπίσω την ιδέα να παιχτεί που 18 διαφορετικούς μουσικούς. Του δεν συνέβηκε. Συνέβηκε, ναι, χωραφήθηκε, okay. Στο στήλο. ήταν τεράστιο άλμα για μένα τούτο. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Βοηθήσαμε ανθρώποι για να το διαχειριστώ τούτο. Mm-hmm. Να τους πω και δημόσια, ο Βασίλης ο Φιλίππου, mm-hmm. ο Ντίνε Ντόνεφ, mm-hmm. Ο Φόρης ο Σιώτας. Δηλαδή, τούτοι οι άνθρωποι βοηθήσαμε και στη διαδικασία της ηχογράφησης, αλλά και στο pre-production. Mm-hmm. Ήταν ένα μεγάλο άλμα στο να γράψω τέτοιον είδος μουσικής, αλλά προέκυψε φυσικά. Δηλαδή, εν το οδήγησα επί τούτου. Mm-hmm. Ήρθε μια ανάγκη φυσική, ίσως αθέλης επιρροές της μουσικής μου. Τι ήταν το πιο όμορφο, νομίζω. Αν είναι επιτιδευμένο. Επιτιδευμένο, ναι, ναι. Ωραία. Όλα αυτά. Ανυπομονώ να το ακούσω. Ναι, ναι, να κυκλοφορήσει. Είσαι ενθουσιασμένος για τη δουλειά. Πολλά, είσαι συγκινημένος. Βασικά, ενθουσιασμένος. Νιώθω σαν ένα μικρό μωρό που να πει ένα πείμα στο σχολείο και δεν ξέρει πώς είναι. Δηλαδή, το πράγμα για έναν τάξη είναι εκτός που τα νερά μου σε έναν βαθμό. Έχει μέσα. Ο δίσκος έχει ένα ντουέτα που. Δεν ξέρουμε τι είναι. Δηλαδή, πήγαμε στο στούντιο και είπαμε, έδωσα στον συνομιλητή μου μόνο το θέμα, το όνομα του track. Υπέροχο. Και πάμε να παίξουμε, λέω. Ναι. Οπότε είχε τούτα πράγματα μέσα και νιώθω σαν ένα μικρό παιδί που πάει να τραγουδήσει στη γιορτή τελική του σχολείου. Εννοείς όταν αυκεί ένα γιορτή. Ναι. Ότι έρχεται το πράγμα. Ότι έρχεται ένα καινούριο, ναι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, ευχόμαι τα καλύτερα. Ανυπομονώ να ακούσω δίσκο. Ανυπομονούμε να σε φιλοξενήσουμε στο μουσικό χωριό Φέγγαρος φέτος, 27 Ιουλίου με 1η Αυγούστου. Και θα συνομιλήσουμε πολλά και για μέ. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.